Καλησπέρα, συνάδελφοι. Βρίσκομαι εδώ σήμερα και χαιρετίζω από το Αττικό Νοσοκομείο και το Σωματείο του τη σημερινή σημαντική πρωτοβουλία ομοσποδιών και σωματείων και ελπίζουμε να αγκαλιαστεί από ακόμα περισσότερο κόσμο. Όπως σε όλο το δημόσιο, έτσι και στα νοσοκομεία, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας έχουν γιγαντωθεί. Με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων, στο Αττικό Νοσοκομείο και σε όλα τα νοσοκομεία έχουμε σήμερα επικουρικούς εργαζόμενους, εργαζόμενους με συμβάσεις ΟΑΕΔ, εργολαβικούς εργαζόμενους, εργαζόμενους με ατομικές συμβάσεις με το νοσοκομείο. Είναι πάνω από 20% περίπου και στη συγκεκριμένη κατάσταση αντικαθιστούνται οι μόνιμοι και οι μόνιμες προσλήψεις με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Η αιτία λοιπόν αυτής της κατάστασης είναι η λειτουργία των νοσοκομείων με επιχειρηματικά κριτήρια. Η κρατική χρηματοδότηση μειώνεται κάθε χρόνο και καλούνται τα νοσοκομεία να καλύπτουν τις ανάγκες τους από ιδία έσοδα. Δηλαδή, από τη μία έχουμε την αφέμαξη των ασφαλιστικών ταμείων και των ασθενών και από την άλλη την ομοιρία και την ανακύκλωση των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε την καλλιέργεια του μικρότερου κακού με τις παρατάσεις των συμβασιούχων. Από την άλλη, την καλλιέργεια της λογικής του ψίχουλου με τις μοριοδοτήσεις που προκυρήσει κάθε τόσο η κυβέρνηση για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Είδαμε, βέβαια, και οι συνάδελφοι στους Δήμους ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Μας θεωρούν από τη μία ικανούς να δουλεύουμε ως ομήρους, αλλά καθόλου ικανούς να είμαστε μόνιμοι. Καλλιεργούνται από διάφορους κύκλους ιδεολογήματα όπως αξιοκρατικά κριτήρια, ότι δεν έχουμε περάσει μια ΣΕΠ, ότι είμαστε ανίκανοι ουσιαστικά να είμαστε μόνιμοι. Παρ' όλα αυτά, πολλοί από εμάς είμαστε 5, 6 και 7 χρόνια στους ίδιους φορείς. Αποτέλεσμα λοιπόν όλης αυτής της κατάστασης είναι από τη μία η επιδείνωση των συνθήκων δουλειάς των εργαζομένων μονίμων και συμβασιούχων και από την άλλη η επιδείνωση των συνθήκων νοσηλείας των ασθενών. Το βέβαιο είναι ότι καθημερινά οι συμβασιούχοι αντιμετωπίζουμε την απόλυση. Παρ' όλα αυτά, όλο το προηγούμενο διάστημα βρισκόμαστε στους χώρους δουλειάς μας, είμαστε εκεί και εργαζόμαστε ακόμα με αγώνες που έγιναν, με διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις για την παράταση των συμβάσεών μας και τη μονιμοποίηση φυσικά. Το αίτημά μας, όπως και βάζει η σημερινή σύσκεψη σήμερα, είναι η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, προκήρυξη νέων θέσεων για μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία, κάλυψη των αναγκών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Καλούμε λοιπόν όλους τους εργαζόμενους μέσα από τα σωματεία και τις ομοσπονδίες να παλέψουν και στην κλιμάκωση αυτού του αγώνα που βάζει τη σημερινή σύσκεψη και να συμμετέχουμε όπως υπόθηκε και συγκριτικά στο συλλαλητήριο στις 12 του Φλεβάρι. Ευχαριστώ.